Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Αναπέας Ατραπού. Είναι Τετάρτη 19 Ιουλίου του 2023 και υπό άλλες συνθήκες σήμερα θα είχαμε μια εκπομπή απλή. Σήμερα όμως η εκπομπή θα είναι δυναμίτης ή να το πούμε κάπως διαφορετικά, θα είναι ξυλόλιο. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται όπως το είπαμε. Αύριο πρώτα Θεός θα υπάρχει συνδρομητική. Θα υπάρχει σίγουρα η πέμπτη διάσταση μία ώρα το βράδυ και εξετάζω αν θα υπάρχει 11 και 4 το βράδυ και κανονική εκπομπή προσβάσιμη σε όλους. Αυτή η σήμερα είναι προσβάσιμη σε όλους. Εμείς, σαν άνθρωποι που συμμετέχουμε στην κοινωνία, επηρεαζόμαστε και από τον, από τον κορονοϊό, από το καύσωνα και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σήμερα όμως η εκπομπή αυτή θα είναι και λίγο έτσι επιβράβευση στην αφεντομουτσουνάρα μου. Θα ακουστεί επαρσικό, ούτως ή άλλως συνηθισμένος είμαι, αλλά για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι, θα σας πω κάτι που έγινε το Μάρτιο, το οποίο το ξεχάσαμε και στις δύο εκλογές που γίνανε και μάλλον θα το ξεχάσουμε και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που πρόκειται να γίνουν τον Οκτώβριο. Θα ήθελα όμως να μην ξεχαστεί σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια, η οποία από την τύχη επιλέχθηκε και θέλω να πω πρωτού συνεχίσω οτιδήποτε, ότι αυτή η εκπομπή που θα κάνω σήμερα δεν ελαφρώνει καθόλου τις ευθύνες που υπάρχουν στον ΟΣΕ, τις ευθύνες που υπάρχουν στον Υπουργό Μεταφορών, τον Καραμαλή, δεν, ούτε καν και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και πιστεύω ότι υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο όλα αυτά απαρτίζονται από τη συγκεκριμένη διάταξη την 717 περί τηλεδιοικήσεως και όλα τα λοιπά κτλ. Είχαμε το ατύχημα στα Τέμπη. Το ατύχημα στα Τέμπη έγινε 28 προς 1η Μαρτίου. Η Ελλάδα μπήκε για τα καλά μέσα στο 2023 σε ένα πένθος. Το πένθος αυτό είχαμε και το εισερχόμενο πένθος με το ναυάγιο στην Πύλο, το οποίο το ξεχάσαμε, τίποτα αυτά. Αλλά είχαμε κήρυξη του εθνικού πένθους, αλλά δεν είχαμε κήρυξη του εθνικού πένθους, παραδείγματος χάρη για τα δάση και αυτά, ή άμα χάνονται ψυχές. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια χρονιά στην οποία λες, ρε εσύ, όλα αυτά γίνανε μέσα αυτή τη χρονιά και τελικά αποδεικνύεται αυτό που λέμε το feasting μέσα στο 2023, το οποίο ακόμα δεν έχει τελειώσει και το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνουμε για μια ακόμα φορά. Και κάποιος μου είπε, μάλιστα με καχεντρεχή σχόλια, ότι προσπαθείς, λέει, να επιβεβαιώσεις τον εαυτό σου ότι έχεις πει κάποια πράγματα σωστά, για να νομίζει ότι κάτι είσαι. Δεν είμαι τίποτα περισσότερο από εσάς, είμαι ένας από εσάς. Απλούστατα έχω ένα πόστο, καθένας μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Αν πάθατε κάποιο σοκ, βάλτε κρύες γάζες στο μέτωπό σας. Στη γωνία πάνω το YouTube που λέει ένα create, σημαίνει ότι μπορείς να φτιάξεις ένα βίντεο. Το βίντεο μπορείς να το φτιάξεις με ένα οποιοδήποτε κινητό και μετά να το σηκώσεις και να στήσεις σταδιακά το κανάλι και οτιδήποτε άλλο. Ούτως ή άλλως κάποιοι προσπαθούν να γίνουν αστέρες στο TikTok και τέτοια πράγματα. Με ρωτάνε γιατί δεν έχω TikTok. Γιατί δεν θέλω το TikTok. Εν πάση περιπτώσει, το TikTok είναι μια κινέζικη εφεύρεση, η οποία είναι αμφιβόλου ασφάλειας. Νομίζω ότι κάνει phishing στα προσωπικά δεδομένα και δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει το πρόγραμμα για τα προσωπικά δεδομένα να ασχολείται με ένα πράγμα το οποίο ασχολείται, παραδείγματος χάρη, ο Τραμπαρίφας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχει TikTok. Αλλά απογορεύει να έχουν TikTok οι υπουργοί του ή τέτοια πράγματα. Εντάξει, δεν το συζητάμε καθόλου. Καταλαβαίνω, έχει κάποια φίλτρα, το παίζετε ξαφνικά ιστορία και τέτοια πράγματα. Μπορείτε να το κάνετε και στο Instagram και στο YouTube, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει και δεν ασχολούμαι καθόλου. Λοιπόν, τα Τέμπη δεν έχουν ξεχαστεί. Τα Τέμπη υπάρχουν τρία πορίσματα και τα τρία πορίσματα συμβαδίζουν με την άποψη του Κασταμονίτη. Ποια είναι η άποψη του Κασταμονίτη γενικώς, μπορείτε να τη δείτε αν πάτε στις εκπομπές αυτές, οι οποίες όλο τυχαίως φάγαν και age registration, δηλαδή πάνω από 18. Δεν δέχτηκαν διαφημίσεις για 70-80 χιλιάδες προβολές για να το χτυπήσουν. Κάποια στιγμή πήγα να φάω strike, έκανα appeal. Αυτά. Ένας ωραίος πόλεμος, εσωτερικός πόλεμος, ο οποίος βγήκα ευθαρσός και είπα ότι αυτή η έκρηξη, επειδή ξέρω και από εκρηκτικά, για μένα μου μοιάζει ή χημικό που μεταφέρεται, ή εκρηκτικό, ή και τα δύο μαζί. Ακούσαμε ό,τι παπαριά καμαρωτή του έχει φανεί του Λολοστεφανή. Whatever you see, the Lolo Ring. Λοιπόν, ακούσαμε. Περί μεταφοράς μπύρας. Εάν ήταν εκρηκτική η μπύρα, σας ορκίζομαι εκεί στο Coventry
το 1991-92 θα πρέπει να είχε εκραγεί. Δεν λέω για μετέπειτα. Υποτίθεται θα είχα συμπληρώσει το όριο ασφαλείας. Σήμερα θα μιλήσουμε και για όρια ασφαλείας, θα καταλάβατε. Τουλάχιστον εκεί με την Guinness και με άλλες μπύρες, ας πούμε, τα λοιπά, θα είχα εκραγεί. Εν πάση περιπτώσει, σε πίεση ναι, είναι ναι, μεν, ωραία, αλλά εκρηκτικό η μπύρα, όχι. Μετά ακούσαμε για τις λαμαρίνες που λείπουν λαμαρίνες, οι οποίες μπορεί να αποκεφαλίσαν κάποιους ανθρώπους, καπακώσαν κάποιους άλλους. Οι φωτογραφίες στα πορέσματα δείχνουν ότι υπήρξαν άνθρωποι κάτω από τις λαμαρίνες και τα λοιπά. 140 τόν, 150 τόν. Έχουν περάσει 7 μήνες, όχι 4 μήνες, έτσι, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, 5 μήνες, να το πούμε έτσι, 4,5. Και δεν έχουμε μάθει τελικά πώς ήταν τα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Θεωρίες συνωμοσίες περί σταματοποιημένης αμαξοστοιχίας, ότι στούκαρε οι άλλοι, ο άλλος έλεγε για τα σουβλάκια, ο άλλος έλεγε για τις γκόμενες, τηλεδιοίκηση της πλάκας, ωραία κανονικά. Σας είπα ότι βρωμάει πάρα πολύ η τηλεδιοίκηση και βρωμάει πάρα πολύ οι τηλεπικοινωνίες. Θα φτάσουμε και στην έκρηξη, μην αγχώνεστε. Σήμερα διαβάζω την κάτωθη είδηση, η οποία κάτωθη είδηση είναι και έκτακτη. Και βγαίνει 5 και 5 στις 19 Εβδόμου του 2023, ενώ καίγεται η Αθήνα και αλλού, έχουμε αλλού το νου μας. Τέμπη. Επίκουσα νομοθετική ρύθμιση για την άρση του απορρίτου επικοινωνιών για την υπόθεση του δυστυχήματος. Αμέσως μου ήρθε εμένα, γιατί είναι και το GDPR, και να δούμε τι γίνεται. Με επίκουσα ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λύνονται τα χέρια των ειδικών εφετών ανακριτών που διενεργούν την κύρια ανάκριση για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με τα 57 ερωτηματικό. Προκειμένου να προχωρήσουν σε άρση του απορρίτου των επικοινωνιών εμπλεκομένων στην υπόθεση. Συγκεκριμένα την επίγουσα ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη προστίθεται στο άρθρο 291 του ποινικού κώδικα μια παράγραφος με την οποία επιτρέπεται η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στις περιπτώσεις επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς πλοίων και αεροσκαφών. Και αυτό καθώς με τη διάταξη του άρθρου 6 του νόμου 5002 κάθετος του 2022 ορίστηκε πως η άρση απορρίτου των επικοινωνιών είναι επιτρεπτή για τη διακρύβωση συγκεκριμένων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων τα κακουργήματα περί προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, το κακούργημα του άρθρου 235 του ποινικού κώδικα περί δωροληψίας υπαλλήλου, καθώς και τα πλημελήματα των άρθρων 339 περί γεννητήσεων πράξεων με ανηλίκους και 370 περί λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης. Δηλαδή, στο άρθρο 6 του 5002 κάθετος 2022 προκύψανε οι κάτωθοι προσθήκες, δηλαδή ο νομοθέτης ήταν ημιτελής. Έχω δει προεδρικό διάταγμα να είναι ημιτελές και να προστίθεται συνεχόμενα. Το οποίο είναι το 235 περί δωροληψίας, γιατί πια αναλόγως που μιλάει στο τηλέφωνο δώσαμε τα λεφτά από εδώ από εκεί. Το 339 περί γεννητήσεων πράξεων με ανηλίκους, αυτό έγινε μετά από την υπόθεση του Κολονού που ακόμα η κοπέλα θυμάται ποιος πήγε μαζί της. Και το 370 περί λογισμικού και συσκευών παρακολούθησης με το Predator. Αυτά μπήκαν το 2022. Ο άλλος φώναζε δύο χρόνια πριν, ο Ανδρουλιτσάκης, αλλά μπήκαν τώρα. Πλέον ωστόσο θα υπάρχει δυνατότητα για να πραγματοποιείται άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στις περιπτώσεις επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς πλοίων και αεροσκαφών. Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Ότι πλέον θα γίνει άρση για να ξέρουμε αν πήρε ο ένας τηλέφωνο τον άλλον, έλα αρση, που είσαι εσύ και τέτοια πράγματα. Γιατί δεν δούλευε η τηλεδιοίκηση και παίρναν τηλέφωνα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που λέγαμε ότι δεν υπήρχε, δεν δούλευε, ενώ οι άλλοι λέγανε ναι, υπήρχε, που κλωτσάγανε μπροστά στην τηλεόραση των υπάλληλων, ναι, φύγει από εδώ και τέτοια πράγματα, ισχύουν. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Τα απορίσματα που βγαίνουν αρχίζουν και ψέγουν και κάποιους ανθρώπους. Εγώ θα πω, γιατί εγώ τουλάχιστον τα τιμάω τα παντελόνια μου, ότι είχα πει τότε στις εκπομπές εκείνης ότι μου προκαλεί αλγιεινή εντύπωση ο κύριος Αγοραστός, ο περιφερειάρχης εκείνης περιοχής, ο οποίος έτρεξε να ρίξει τσιμέντο στην περιοχή και πέτρες από πάνω, καλύπτοντας πιθανόν και κομμάτια σάρκας από τους νεκρούς των Τεμπών, που δεν έχουν μάθει ακόμα αν είναι 57, 157, 113, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα πόρισμα, το οποίο το πόρισμα αυτό θα κατατεθεί ή υποβλήθηκε, αναμένεται μετά να υποβληθεί, και να κατατεθεί στον τακτικό εφέτη ανακριτή κύριο Σωτήρη Μπαϊκάμη. Το οποίο το υπογράφουν ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος,
υποπτέραρχος στην αποστρατεία. Ο κύριος Φέδων Καραγιοσηφίδης, διευθυντής αεροπορικών δυστυχημάτων. Ο κύριος Κώστας Λακαφώσης, μηχανολόγος αεροναυπηγός, μηχανικός. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός. Και ο κύριος Γιώργος Περιβολιώτης, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Που το παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου χθες στην ΕΣΥΕ. Εκεί περιλαμβάνονται, είναι πάνω από 70 σελίδες, εκεί περιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα τα οποία έτσι αναφορικά σας λέω, θυμηθείτε λίγο τις εκπομπές, είναι κρεμασμένες. Πήγαινε 28, μία, εν τω μεταξύ σημειωτών, στις 28 του μηνός έφεγα ένα στράικ 7 μέρες. 28 Φεβρουαρίου, ξημερώματα, τρώω ένα στράικ 7 μέρες για μία εκπομπή του Δεκεμβρίου του 2022 περί τουρκο-αλβανικής συμμαχίας εναντίον της Ελλάδος, τη στιγμή που ετοιμάζομαι να κάνω την εκπομπή και την κάνω την εκπομπή λίγο μετά, δηλαδή και τρώω το στράικ. Στράικ για ένα βίντεο 3 μήνες πριν, για να μην κάνω άλλες εκπομπές. Κούνια που σας κούναγε. Όχι σε εσάς, σε αυτούς. Και το επιβραβεύσατε, διότι εκείνο το χρονικό διάστημα, σε διάστημα 10 ημερών, μπήκαν στο κανάλι μου 5.000 άτομα. Για κάποιους που ψάχνουν για μποτάκια, μποτάκια τα μάθατε κι εσείς. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ τα τρικάκια, πώς λέγονται αυτά, τα δυναμητάκια που βλάμε και τις τράπουλες της ρεζέρβα, μάθατε κι εσείς το μποτάκι. Και φτάσατε κάποια κανάλια να είναι 103.000 και όταν κάνει μια εκπομπή δικιά του να μην τη βλέπουν ούτε 1.000 άτομα. Εκεί είναι η ξεφτύλα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έκανα τις εκπομπές αυτές, έφαγα το λίβελο και μετά σιγά σιγά κάνανε αυτό. Το οποίο είναι γνωστό. Στην αρχή θα διαφωνήσουν με σένα και θα σε πούν μαλάκα. Μετά θα πούνε κάπως είναι έτσι. Και μετά θα πούνε ναι, είναι έτσι και το είχα πει εγώ πρώτος. Αυτός είναι μαλάκας και με κόπιαρε. Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα θα σας πω. Μετά από μία-δύο εβδομάδες ο Στέφανος Χίος είπε ότι είναι εκρηκτικά. Ξεχάσανε όλοι τον Κασταμονίτη, ας πούμε. Και προφανώς ο Στέφανος Χίος έχει περισσότερη διείσδυση. Έχει και μέσω μαζικής εξαπάτησης γενικότερα. Τον παίρνει μπάλα δηλαδή. Έτσι, οπότε το ακούσαν και περισσότεροι. Λοιπόν, να τα πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει κάτι focus. Γιατί ο κύριος Δαμιανίδης, παραδείγματος χάρη, βγήκε τώρα σαν τον παπά να με, που μας έχει πιάσει δυνάμει από τους όρχες. Και ναι, το ειδικό υλικό και κάτι άλλο, κάτι μούφες, κάτι γελοτοποιεί, κάτι με μάσκες, κάτι από εδώ και τα λοιπά. Τώρα μάθανε ότι υπάρχουν εκρηκτικά στο τρένο. Τώρα, καλώς ήρθατε στο 2023. Τα έχουν πει από την 1η Μαρτίου. Το πόρισμα αναφέρει και άλλα πράγματα, τα οποία αυτά τα πράγματα προφανώς δεν πήγα και πέρα μέσα, είχα γνωστούς. Ο πίνακας του σταθμαρχείου της Λάρισας είχε βλάβει εδώ και 4 χρόνια. Άρα ποιο σύστημα δουλεύει, κανένα. 10 χρόνια φυλάκισε τον κύριο Καραμαλή. 10. Και άλλοι 30. 10. Απήθεια κατά του ελληνικού δημοσίου, ψευδή δήλωση και οτιδήποτε άλλο. 10 χρόνια. Μόλις φάει ένας πολιτικός 10 χρόνια, ενεργός όμως, θα στρώσει η κατάσταση. Λοιπόν, δεν υπήρχε, λέει, τηλεπικοινωνιακό σύστημα που να παρέχει πλήρη ραδιοκάλυψη. Και μιλάγαμε το τηλέφωνο, τώρα θα κάνουν άρση. Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι? Είναι ο 7ος μήνας και θα ανοίξουν κάτι του δευτέρου μήνα. Αυτό που σας έλεγα πριν από χρόνια και μιλάγανε ψέκα, ότι κρατάνε τα δεδομένα μας από 6 μήνες και πάνω. 5 χρόνια τα κρατάνε, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Βλασόπουλος αναφέρει ότι ο σταθμάρχης σε 1 ώρα και 1 τέταρτο είχε δεχθεί στο τηλέφωνο του 40 κλήσεις. Επειδή ψάχνανε το τρένο, που λέγανε ότι δεν το μάθανε μετά. Δεν το μάθανε μετά, αλλά 44 ασθενοφόρα ήταν stand-by δίπλα, έτσι. Ακούστε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το σημαντικότερο κομμάτι και μετά θα ανοίξουν οι πίνες της κολάσεως, έτσι. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, 29 μέρες μετά τη σύγκρουση, 29 μέρες μετά τη σύγκρουση, 29 Μαρτίου, έχει καλυφθεί η περιοχή από τσιμέντο. Και από πέτρες, με εντολή του κυρίου Αγοραστού, που σαν στρατάρχης λέει και πρέπει να ντρέπεστε. Ένας θα τον καλέσει να του πει γιατί, ποιος σου έδωσε τη δικαιοδοσία. Σε ιδιοκτησία του ΟΣΕ, γιατί να το ξέρετε ότι η γραμμή του τρένου 5 μέτρα από εδώ και 5 μέτρα από εδώ ανήκει στον ΟΣΕ, ο οποίος είναι ιταλικών συμφερόντων. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, καλώς ήρθατε. Οι Ιταλοί δώσαν οκ, οι Ιταλοί δεν δίναν τη λίστα με αυτά που μεταφέρονταν. Που σίγουρα φαίνεται λαθρεμπόριο και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Το πόρισμα αναφέρει ως εξής. Λες και το ήξερα από την πρώτη στιγμή και το είπα. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες, 29 μέρες μετά τη σύγκρουση ελήφθησαν δείγματα σε διαφορετικά σημεία της σύγκρουσης που δόθηκαν για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Ανάμεσα στις ουσίες που ανιχνεύτηκαν ήταν το ξυλόλιο,
που όπως υπογραμμίζουν δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς βρέθηκε ανάμεσα στα υλικά των αμαξοστοιχειών. Πρόκειται για μια ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως διαλύτης στη χημική βιομηχανία, όμως επειδή τα χαρακτηριστικά του μοιάζουν με τις βενζίνης, χρησιμοποιείται ακόμα και στην οθεία καυσίμων. Κοινώς ρίχνουν μέσα και καίγεται. Η ουσία εντοπίστηκε σε κομμάτι της εξωτερικής λαμαρίνας της δεύτερης ηλεκτράμαξας της εμπορικής αμαξοστοιχίας, εκεί που σου έλεγα ότι υπάρχουν τα μεταφερόμενα, όμως οι ίδιοι δεν συνέδεσαν ευθέως την ουσία με την έκρηξη που προκλήθηκε κατά τη μετοπική σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας. Οι πέντε πραγματογνώμονες, είμαι υποχρεωμένος να το διαβάσω όλο έτσι, υπογράμμισαν πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από άγνωστη καύσιμη ύλη, αλλά έπειτα από ελεγχόμενες δοκιμές ανάφλεξης που πραγματοποίησαν και τα αποτελέσματά τους συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, υποστηρίζουν πως δεν τεκμηριώνεται ότι οφείλονται σε έλαια των συσκευών του βαγονιού. Να σας θυμίσω λίγο για κοπή καλωδίων ηλεκτροδοτικών, για το φρέον από τα air condition, για τα φρένα που είχαν ένα ειδικό λάδι που το βάζεις να με και τις τηγανιτές πατάτες τις κάνουν βραστές. Για κάτι τέτοιες μαλακές, τις οποίες αναμοχλεύανε όλοι αυτοί που λένε τώρα τι ουσία υπάρχει στα Τέμπη, τώρα το μάθανε. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Είναι γνωστό ότι έχω γράψει την δικογραφία που υπάρχει από το στρατοδίκη της Ξάνθης για το ελικόπτερο στα Ίμια. Πρέπει να ξέρετε ότι ανακτήθηκαν κομμάτια του ελικόπτερου, ως γνωστόν το ξέρετε αυτό, και έχει γίνει ανάλυση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο βρήκε ουσίες οι οποίες δεν, όπως ακριβώς γράφεται εδώ πέρα μέσα, δεν δικαιολογούνται να είναι παρόντες. Παρούσες μάλλον, έτσι να μην, γιατί μας ελέγχουν ακόμα και την ορθογραφία, έχουμε τους φιλόλογους εδώ πέρα μέσα. Τώρα, αναφορικά με το παράγοντα που προκάλεσε φωτιά, το πόρισμα έρχεται σε αντίθεση με την έκθεση των δικαστικών πραγματογνώμων. Οι δικαστικοί πραγματογνώμονες έλεγαν αποδίδουν στην ανάφλεξη της κοπής των καλωδίων που πυροδότησαν το έλαιο ψήξης στις μηχανές του τρένου. Έτσι, λοιπόν, τις δύο διαφορετικές εκδοχές θα εξετάσει ο ειδικός εφέτης, στα χέρια του οποίου βρίσκεται το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους. Τα αίτια της φωτιάς και η μη τήρηση προδιαγραφών πυρασφάλειας είναι κρίσιμα για την ποινική διαδικασία, αφού υπήρξαν επιβάτες που σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις έχασαν τη ζωή τους λόγω της έκρηξης, ενώ πολλοί ήταν εγκαυματίες επιζώντες. Και μέχρι εδώ είμαστε καλά. Έτσι, λέμε κάτι το οποίο ίσως δεν ισχύει, ίσως ισχύει, και θα δείτε ακριβώς το τι περιλαμβάνεται σε μια ανάλυση σχετικά με την ξυλόλη. Σας υπενθυμίζω ότι η ξυλόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προωθητικό υγρό ακόμα και σε εκρηκτικά. Είναι λίγο, πώς το λένε, περίεργο, αλλά θα σας μιλήσω με τεχνικούς όρους, οι οποίοι θα προσπαθήσω να τους κάνω όσο πιο κατανοητούς γίνεται. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι επίσημο έγγραφο, το οποίο το έχω στην κατοχή μου και μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Και θα σας διαβάσω αυτά τα κομμάτια για να καταλάβετε λίγο ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτό είναι το δελτίο δεδομένων ασφάλειας για το ξυλόλιο σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμός 2015 κάθετος 830. Μάλιστα είναι η version 10.0. Η ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου είναι 23/8/1999. Η ενημέρωση του παρόντος που είναι και το πιο τρέχον είναι στις 24 Νοεμβρίου του 2016. Αναφέρεται για το ξυλόλιο. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος. Χημικός τύπος είναι ουσία. Το όνομά του είναι ξυλόλιο. Η εμπορική ονομασία είναι ξυλόλιο. Όλα αυτά τα ισοξυλόλιο και τέτοια πράγματα είναι παπαριές καμαρωτές. Ξυλόλιο. Έτσι πουλιέται. Υπάρχει ο κωδικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κωδικός προϊόντος και η χημική ονομασία είναι, σύμφωνα με αυτά, μάζα αντίδρασης εθυλοβενζολίου, M παύλα ξυλόλιο και Ρο παύλα ξυλόλιο. Οι συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος του παρόντος. Κατηγορία κύριας χρήσης, βιομηχανική χρήση, επαγγελματική χρήση, καταναλωτική χρήση. Προσδιορισμός επαγγελματικής βιομηχανικής χρήσης. Λοιπόν, παραγωγή ουσίας, διανομή της χημικής ουσίας, διαμόρφωση, συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, ενδιάμεσο χημικό προϊόν, χρησιμοποιείται ως λιπαντικό, χρησιμοποιείται ως καύσιμο, χρησιμοποιείται σε υλικά επικάλυψης, χρησιμοποιείται σε συνδετικά μέσα και παράγοντες αποδέσμευσης, χρησιμοποιείται για επεξεργασία πολυμερών,
χρησιμοποιείται ως λειτουργικό υγρό, χρήση σε εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, χρήση σε εργαστήρια, κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, 23ο λεπτό της εκπομπής. Επίσημο φυλάδιο για το ξυλόλιο. Προσδιορισμός επαγγελματικής βιομηχανικής χρήσης. Το επαναλαμβάνω. Κατασκευή και χρήση εκρηκτικών. Όποιος θέλει ας με διαψεύσει. Ας πάει σε ένα εισαγγελέα και να πει ότι λέω ψευδείς ειδήσεις. Κατασκευή και παραγωγή και επεξεργασία καουτσούκ. Χρήση σε καθαριστικά. Χρήση σε αγροχημικά προϊόντα. Εφαρμογές στην οδοποιία και στον τομέα των κατασκευών. Λειτουργία ή κατηγορία χρήσης. Ανήκει σε παράγοντες και πρόσθετα καθαρισμού πλησίματος, πρόσθετα υλικά κατασκευής, συνδετικοί παράγοντες σε σκόνη, λιπαντικά και προσθετικά λιπαντικών, εργαστηριακή χημική ουσία, ενδιάμεσα, καύσιμα, πληρωτικά, φυτοφάρμακο και τέλος εκρηκτικά υλικά. Κυρίες και κύριοι, πού λέω ψέματα. Σας είπα ότι μετέφερε εκρηκτικά, ισοδύναμα με C4 και η έκρηξη από μακριά μοιάζει για έκρηξη εκρηκτικών. Στο έγγραφο, το επίσημο έγγραφο, γράφει ότι χρησιμοποιείται στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και παράλληλα ότι είναι εκρηκτικό υλικό. Είναι ύλη εκρηκτική. Γι' αυτά για κάποιους που μας λέγανε κάτι μπαρούφες. Ξέρετε από πού έρχεται το ξυλόλιο στην Ελλάδα? Γιατί το εισάγουμε. Έχουμε φτάσει σε τέτοια δυσμένεια. Παράγουν και ελληνικές εταιρείες, αλλά κυρίως από πού εισάγεται. Έχω τα στοιχεία, δεν φταίει τίποτα η εταιρεία αυτή. Από την Μπρατισλάβα της Σλοβακίας. Μπορώ να σας πω και το νούμερο, το fax, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μάλιστα μπορώ να σας βάλω, να σας πω και το email του ανθρώπου. Τώρα, από κάτω έχει κάποιες ενδείξεις, αριθμός τηλεφώνου επίγουσας ανάγκης. Και είναι δύο περιοχές, η μία στην Αθήνα και η άλλη στη Θεσσαλονίκη. Η μία στην Αθήνα είναι το Poisons Information Center, δηλαδή το κέντρο δηλητηριάσεων. Με το νούμερο 210-7793-777. Παντού σε όλα τα και τα χεστικά, άμα πάτε σε αυτό, στα καθαριστικά, μη κατάποση και 7793-777. Στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρχει τηλέφωνο, είναι το τμήμα της φαρμακολογίας και τοξικολογίας. Λοιπόν, πάμε σε λίγο κάποιες άλλες καταστάσεις. Προσδιορισμός επικινδυνότητας, για να δείτε γιατί το μετέφεραν παράνομα και όχι δηλωμένα, και πιθανόν έχει πάρθει από Βουλγαρία ή οτιδήποτε άλλο και δεν είναι το σλοβάκικο. Λέει, για το skin, για το δέρμα, κατάταξη οδηγίας ήτα 315. Για τα μάτια, κατάταξη οδηγίας ήτα 319. Θα σας εξηγήσω τι είναι αυτά. Έτσι, λοιπόν, για την τοξικότητα ήτα 373 ήτα 335. Θα σας διαβάσω όλα ό,τι είναι. Στοιχεία επισήμανσης. Στα στοιχεία επισήμανσης πάνω περιλαμβάνονται το έφλεκτο που είναι η φωτιά που καίει, το θαυμαστικό που είναι ερεθιστικό και δείχνει και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει στη μέση σαν ένα φωτεινό αστέρι, το οποίο αυτό είναι τοξικότητα εσωτερική, δηλητηρίας. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία και με αυτό το έγγραφο, το έγγραφο το οποίο καταρρύπτει τα πάντα και επιβεβαιώνει την ανωπέατρα πω, οι παραπάνω κωδικοί που σας έδωσα είναι οι κάτωθοι και αυτές είναι οι δηλώσεις επικινδυνότητας. Σύμφωνα με το γνωστό jargon είναι το CLP. Μάλιστα η συνθηματική λέξη CLP για το συγκεκριμένο προϊόν είναι η λέξη κίνδυνος. Σας διαβάζω. Τι περιλαμβάνεται σαν ενδείξεις επικινδυνότητας για το συγκεκριμένο υλικό, το οποίο δεν ξέρουμε πώς μεταφέρθηκε και προφανώς έσκασε και κατευθείαν αυτό είναι άκρα εκρηκτικό. Ήτα 226, υγρό και ατμή έφλεπτα. Ήτα 304 μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 28 λεπτό της εκπομπής. Ήτα 304 μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
ή τα 3-2-12. Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. Θα σας πω μετά κάτω, γιατί κάποιοι κύριοι λέγανε για τις φόρμες ότι λέω μαλακές και κάποιοι άλλοι κύριοι λέγανε ότι όχι, δεν είναι δυνατόν να έχουν αρρωστήσει οι φρουροί που τους τρέχανε πάνω κάτω και ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα εγκάβματα. Θα δείτε πώς προκύπτουν τα εγκάβματα από αυτό το έγγραφο. Ή τα 3-19. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Θυμάστε την κυρία που τυφλώθηκε από ένα υγρό που της ήρθε στα μάτια. Ή τα 3-3-2. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Ή τα 3-3-5. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Ή τα 3-73. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανελειμμένη έκθεση. Δηλώσεις προφυλάξεων. Πάλι κατά το CLP. P210. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες. Να το ξαναπούμε πάλι. Δεν χρειάζεται πλέον, πιστεύω ότι έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά. P210. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες, μη καπνίζετε. Αυτό που έγινε με την έκρηξη, ωραία. P243. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκενώσεων. Οι ηλεκτροστατικές εκενώσεις συνέβησαν με αυτό το λεγόμενο τόξο που είδατε. Το ηλεκτροστατικό τόξο, αυτό ανέφλεξε αμέσως την ουσία που πρέπει να ήταν πίσω ακριβώς από τη μηχανή. Τη δεύτερη της εμπορικής. P280. Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, προστατευτικά πρόσωπο, προστατευτικά γυαλιά. P260. Μην αναπνέετε σκόνη. Αναθυμιάσεις, αέρια, σταγονίδια, εκνεφελώματα και ατμούς σε μια περιοχή που σκάνε τα δύο τρένα και βγαίνουν οι άλλοι με τις φλόγες να καίνε και με το υγρό να είναι υπέρυξ. P303+, P361+, P353+, σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή με τα μαλλιά, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα, ξεπλύνετε το δέρμα με νερό στο ντουζ. P301+, P310. Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως στο κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. P331. Σημαντικότατο. Μην προκαλέσετε εμετό. Διότι τα οξικά του στομάχου αντιδρούν με το ξυλόλιο. Και ο θάνατος είναι ακαριέως. Θέλετε να συνεχίσω? Είμαι μόλις στη δεύτερη σελίδα από τις 10 σελίδες που είναι το ξεφτύλισμα όσων προσπαθούσαν να μας διαβάλουν ότι λέμε ψέματα. Σύνθεση για τα συστατικά. Το M ξυλόλιο έχει ένα ποσοστό 60%, το P ξυλόλιο έχει ένα 30%, το εθιλοβενζινόλιο μέσα έχει ένα 6-20% και το 0 ξυλόλιο από 0,6-1%. Όλα είναι τοξικά στη συσκευασία που έρχεται. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Μέτρα πρώτων βοηθειών. Το ξέρω ότι είναι λίγο αναλυτικό, αλλά πρέπει να μάθετε ακριβώς αυτή η ουσία που έπρεπε να τους πληροφορήσω αμέσως ότι υπάρχει, τι προκαλεί. Φροντίστε να προστατεύσετε τον εαυτό σας αποφεύγοντας τη μόλυνση. Μετακινήστε τους μολυσμένους ασθενείς εκτός της επικίνδυνης περιοχής. Δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Αυτό δεν έγινε. Ή την ετικέτα. Δεν έγινε. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει την αναπνοή και παρέχετε τεχνητή αναπνοή με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Εάν σημειωθεί δυσκολία αναπνοής, χορηγήστε οξυγόνο. Εάν είναι αναγκαίο, κάντε εξωτερικές μαλάξεις στην καρδιά και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Για το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια και απορρίψτε τα με ασφάλεια. Ακόμα και τα ρούχα και τα παπούτσια πρέπει να καούνε. Ξεπλύνετε αμέσως τη τραυματισμένη περιοχή με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό. Ακούστε τώρα, σημαντικότερο. Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση επαφής με τα μάτια. Αφαιρέστε αμέσως τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν, και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, θολή, όραση ή ίδημα, συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό. Μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση κατάπωσης. Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην δίνετε γάλα ή πετρέλαιο, υπάρχει αυτή η λύση, για να πιει. Πετρέλαιο με ξυλόλι. Θάνατος. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις. Σε περίπτωση εισπνοής, η εισπνοή ατμών ενδέχεται να προκαλέσει κεφαλγία, ναυτία, εμετό και διαταραχή συνείδησης. Κάποιοι θυμάστε έναν που το βρήκαν 1,5 χιλιόμετρο, δεν ήξερε πού είναι.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ερυθώτης ερεθισμός. Σε περίπτωση επαφής με οφθαλμούς, ελαφρύ ερεθισμό, λέει. Σε περίπτωση κατάποσης, η κατάποση αυτού του υλικού ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχή συνείδησης και απώλεια συντονισμού. Λαβύρινθος. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς που δεν τα ξέραν οι πυροσβέστες και πήγανε με τις στολές και πετάγανε νερό σε αυτό που τους ερχόταν πίσω στα γονίδια και έκαιγε χειρότερα από υγρά μπαταρίας. Θέλει. Θα σας ανακαλέσω στη μνήμη να δείτε αν υπήρχε αφρός. Αφρός δεν έπεσε. Αφρός μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Υδαταφρός μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Ξηρή χημική σκόνη μόνο από ειδικό εκπαιδευμένο προσωπικό. Διοξίδιο του άνθρακα. Άλλα αδρανή αέρια σύμφωνα με τους κανονισμούς. Άμμος ή χώμα. Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο. Μην χρησιμοποιήσετε απευθείας πίδακες νερού επάνω στο φλεγόμενο προϊόν. Πρέπει να αποφεύγετε η ταυτόχρονη χρήση αφρού και νερού στην ίδια επιφάνεια, διότι το νερό καταστρέφει τον αφρό. Πείτε μου ποιος έκανε το αντίθετο και ποιος έκανε το σωστό. Οι μονάδες ραδιοχημικού και βιολογικού πολέμου που έφυγαν από τη στρατιά και πήγαν και στρατοπέδεψαν στα 50-100 μέτρα μακριά από εκεί και δεν τους πλησίαζε κανένας. Συστάσεις για τους πυροσβέστες. Ακούστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι. Σε περίπτωση πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης ή σε περιορισμένους και ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους, πρέπει να φοράτε πυράντοχα ενδύματα και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, SKB, με παροχή αέρα θετικής πίεσης και μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο. Η ατελής καύση είναι πιθανόν να δημιουργήσει περίπλοκο μείγμα αερόφερτων, στερεών και υγρών σωματιδίων, αερίων συμπεριλαμβανομένου του μονοξιδίου του άνθρακα. Ρωτάω, πήγανε με τέτοιες μάσκες? Με τις στολές, ναι, οι οποίες τις διαπέρασε, διαπερατώ. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία από το μείγμα. Αυτή η ουσία είναι σταθερή σε κανονικές συνθήκες, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και εφόσον αποδεσμευτεί στο περιβάλλον. Σε κανονικές συνθήκες. Οι θερμοκρασίες φτάσανε 1200 βαθμούς, 1300. Άρα δεν έχουμε κανονικές συνθήκες. Να προχωρήσω κι άλλο. Τώρα εδώ θα δείτε το μεγάλο μπαμ που αποδεικνύει ότι πράγματι υπήρχε αυτή η ουσία που τη βρήκε το χημείο του κράτους και έτσι πέρασε τις στολές και πάθαν τα εγκάβματα που έχω ακόμα τα ονοματεπώνυμα και προσπαθούσαν να με πούνε είσαι βλάκας, δεν τα ξέρεις από εδώ από εκεί. Λοιπόν, προστατευτικός εξοπλισμός. Λιμνάσματα μεγάλης έκτασης πρέπει να χρησιμοποιείται ολόσωμη προστατευτική φόρμα από αντιστατικό υλικό ανθεκτικό στα χημικά. Δεν ήταν αυτό. Τα γάντια εργασίας να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε χημικά. Δεν ήταν αυτό. Κράνος εργασίας στην ταξίχαρα. Χρησιμοποιείται αντιλιοαισθητικά παπούτσια ή μπότες ασφαλείας. Λογίζω ότι είχαν. Κλειστά προστατευτικά γυαλιά και προσωπίδια αν είναι πιθανή ή προβλέπεται εκτόξευση υγρού ή επαφή με τα μάτια. Δεν είχε κανένα για τα μάτια. Προστασία του αναπνευστικού συστήματος. Είναι δυνατή η χρήση μάσκας κάλυψης του μισού ολοκλήρου του προσώπου με φίλτρο για οργανικούς ατμούς. Η αυτόνομη αναπνευστική συσκευή, ανάλογα με την έκταση της διαρροής. Εδώ ήταν τεράστια. Λοιπόν, μέτρα έκτακτης ανάγκης. Ακούστε κυρίες και κύριοι, γιατί τα θυμάστε τι έγινε. Σταματήστε ή περιορίστε τη διαρροή της πηγής. Πώς? Με τη φωτιά? Αποφεύγετε την άμεση επαφή με το υλικό που απελευθερώθηκε, αφού καίγεται. Σε περίπτωση μεγάλων διαρροών, θέστε σε επιφυλακή τους κατοίκους των περιοχών κατά τη διεύθυνση κινήσεων των ανέμων. Έπρεπε να έχει γίνει από τους γύρω κατοίκους να έχουν φύγει. Έχουν εισπνεύσει ξυλόλιο. Κρατήστε το μη εμπλεκόμενο προσωπικό μακριά από την περιοχή της διαρροής. 44 ασθενοφόρα παίρνανε τους τραυματίες και άλλες σβήνανε. Με εξαίρεση την περιοχή λιμνάσεων μικρής έκτασης, εξαλείψτε τις πηγές ανάφλεξης, αν μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια, ηλεκτρισμό, σπιθήρες, φωτοβολίδες κτλ. Αν απαιτείτε, χρησιμοποιήστε τις σχετικές αρχές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Εάν κριθεί αναγκαίο, θάψτε το προϊόν σε ξηρό χώμα, άμμο ή παρόμοια άκαυστα υλικά. Αυτό χρησιμοποιεί ο αγοραστός και λέει: το βάλαμε, λέει, για τη στατικότητα του. Ούτε καν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει αυτό. Να πει ότι το έκανε για αυτό το πράγμα. Για τη στατικότητα του χώρου. Όταν βρίσκεστε στο εσωτερικό των κτηρίων, να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ικανοποιητικός αερισμός. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Περιβαλλοντολογικές προφυλάξεις, αυτά που λέει ο κύριος αγοραστός.
Εμποδίστε την είσοδο του προϊόντος σε υπονόμους, ποταμούς ή άλλους υδάτων αποδέκτες ή υπόγεια διαμερίσματα, σύραγγες υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους. Τι έλεγα εγώ, ότι έχει περάσει στον υδατοφόρο ορίζοντα. Ορίστε. Ορίστε. Απορρόφηση του λιμνάζοντος προϊόντος με κατάλληλα μη αναφλέξιμα υλικά. Μεταφέρετε τα προϊόντα που συλλέξατε και άλλα μολυσμένα υλικά σε κατάλληλα δοχεία για ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση. Ήταν πρώτα σε ένα χώρο, μετά το πήγε αλλού. Θυμάστε και με τις λαμαρίνες αυτά. Εκεί έχει περάσει το νερό στο υγροφόρο ορίζοντα. Θερμή παράκληση όσοι είστε από την ευρύτερη περιοχή στα Τέμπη, εκεί πέρα τα λοιπά. Νεράκι εφελωμένο μέχρι τα Χριστούγεννα. Και βλέπουμε. Έτσι. Δεν κάνω κάτι κακό, δεν λέω κάτι ψεύτικο. Σε περίπτωση μόλυνση του εδάφους, απομακρύνετε το μολυσμένο έδαφος και επεξεργαστείτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Απομάκρυση του μολυσμένου εδάφους. Όχι τσιμεντοποίηση. Όχι καπάκωμα. Συλλέξτε το προϊόν που έχει διαρρεύσει απορροφώντας το με ειδικά απορροφητικά μέσα. Ποια, το τσιμέντο. Εάν είναι δυνατόν οι μεγάλες διαρροές ανοιχτά ύδατα, πρέπει να περιορίζονται με πλωτά φράγματα ή άλλα μηχανικά μέσα. Τώρα, η μέθοδο για την αποθήκευση λέει που είναι. Χειρισμός και αποθήκευση, καλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό το πράγμα. Τεχνικά μέτρα. Συνθήκες αποθήκευσης. Ο καθαρισμός, ο έλεγχος, η τοποθέτηση και η συντήρηση της εσωτερικής δομής των δεξαμενών αποθήκευσης στο τρένο, το λάθρο, πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα εξοπλισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως ορίζεται από τους εθνικούς, τους τοπικούς και τους εταιρικούς κανονισμούς. Απαγορεύεται η μεικτή αποθήκευση. Άρα δεν πρέπει να είναι με τις μπύρες μαζί. Τα λέγανε αυτά στην ΕΡΤ, News, αυτά κτλ. Να διατηρείται μακριά από οξέα, διαλύματα αλυσίβας, αλατογόνα, πηγές θερμότητας, πίσω από τη μηχανή το βάλανε. Πίσω από τη μηχανή. Οξυδοτικοί παράγοντες και υπεροξίδια. Χρήση και αποθήκευση μόνο υπαίθρια ή σε επαρκώς αεριζόμενη περιοχή. Κλειστά μέσα στο τρένο. Ειδικές υποδείξεις για τη συσκευασία. Εάν το προϊόν διατίθεται σε δοχεία, πρέπει να φελέστε μόνο στην αρχική συσκευασία και διατηρήστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά και με την κατάλληλη επισήμαση. Προστατεύστε από την ηλιακή ακτινοβολία. Από την έκρηξη, μάλιστα. Τώρα, να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Ειδική χρήση, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Α, μάλιστα. Αυτά ξέρετε σε τι συσκευασίες είναι. Οι συσκευασίες αυτές έρχονται σε 2,5 λίτρα. Το κάθε λίτρο έχει 1000 ml. Άρα σε 2.500 μιλιλίτρο. Και αυτά έχουν και κάποιο ειδικό βάρος. Άρα μιλάμε για 2.500 μιλιγκράμμ, θα μπορούσαμε να πούμε. Πέστε το, είναι ένα προς ένα. Τώρα θα το βρούμε εδώ πέρα παρακάτω. Το δελτίο δεδομένων ασφάλειας λέει το εξής. Για το ξυλόλιο δεν επιτρέπεται παραπάνω από 289 μιλιγκράμμ ανά τετραγωνικό μέτρο να υπάρχει. Μακροχρόνια δερματική αλλαγή λέει ότι είναι, δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με κάτι το οποίο είναι 180 μιλιγκράμμ ανά κιλό σωματικού βάρους. Εγώ ας πούμε είμαι 100 κιλά, 96,5 είμαι, 100 κιλά πες, άρα 18.000 μιλιγκράμμ, 18 γραμμάρια, 18 μιλιλίτρ την ημέρα. 4 κουταλάκια του γλυκού, 5 μιλιγκράμμ, 5, ναι, μιλιλίτρ είναι το καθένα από αυτά. Εδώ έσκασε ολόκληρο το κοντέινερ και πέσανε πάνω στον κόσμο. Για την εισπνοή, σε μακροπρόθεσμο, 77 μιλιγκράμμ ανά τετραγωνικό μέτρο. Άρα μας κάσει αυτό, το ένα μπουκάλι, εδώ μιλάμε θα ήταν κοντέινερ, διαρρύσει το 2.500 για το 77, είναι περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα. Ένα μπουκάλι στα 30 τετραγωνικά μέτρα το κάνει θανατηφόρο. Για το γενικό πληθυσμό, αυτά αναβαθμίζονται και πάνε 108 κτλ. Στο νερό, δεν μπορεί να πέσει περισσότερο από 0,327 μιλιγκράμμ ανά λίτρο. Αν περάσει στο υδροφόρο ορίζοντα κάτι που είναι 2.500 φορές παραπάνω, το ένα μπουκάλι, όχι το κοντέινερ, μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτά νομίζω ότι τα έχουν υπόψη τους του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το ίδιο ισχύει και για το ξηρό και για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων. Τώρα, θυμάστε που με είχαν κράξει που λέγανε, ήξερα ότι
κάποιοι που ήταν φυλάγαν και δεν ξέρω αν φυλάγεται ακόμα η συγκεκριμένη περιοχή, που είχαν πάθει κάτι με τη θνή εισπνοή και τρέχανε στα νοσοκομεία με τις δηλητηριάσεις και τέτοια πράγματα. Εδώ υπάρχει το κεφάλαιο 8.2, το οποίο λέει κάποια πράγματα τα οποία θέλω να σας τα διαβάσω, και είναι η προστασία των αναπνευστικών οδών. Για την αποφυγή ερεθισμού της αναπνευστικής οδού, η έκθεση σε εισπνεώμενη ουσία πρέπει να ελεγχιστοποιείται. Εάν είναι δυνατόν, να καθοριστούν και να εκτιμηθούν τα επίπεδα έκθεσης με ικανοποιητική βεβαιότητα, ή αν υπάρχει ενδεχόμενο ανεπάρκεια οξυγόνου, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αυτόνομη αναπνευστική συσκευή SKB. Εάν είναι αναγκαίο, να χρησιμοποιείται εγκεκριμένος εξοπλισμός προστασία της αναπνοής κατά το χειρισμό θερμού προϊόντος σε κλειστούς χώρους, αντισφυξιογόνος μάσκα με φυσίγγιο φίλτρο τύπου Α ή αυτόνομη αναπνευστική συσκευή SKB. Το φίλτρο της μάσκας πρέπει να αντικαθιστάται καθημερινά. Τι είπατε? Τι είπατε? Οι μάσκες με το φίλτρο είναι ένα φυσίγιο. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα, ανοίγει και είναι καθημερινά. Τα παλικάρια που κάνανε τη Σκοπιά εισπνέανε τα μιλιγκράμ. Δηλαδή είναι τόνοι. Δεν ξέρω πόσο να... Και 100 κιλά να είναι 100.000 δόσεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο άλλο. Για τους πυροσβέστες που τρέχανε και λέει, δεν είναι τίποτα, λέει. Πήγαινε κάτω στο θριάσιο, όμως δεν μπορούμε να σε φτιάξουμε. Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες ολόσωμες φόρμες για να αποφύγετε την έκθεση του δέρματος, ή δυνατόν να αλλάζουν καθημερινά. Καθημερινά. Μάλιστα. Ωραία. Και προφανώς οι φόρμες που φοράγανε δεν είχαν αλλάξει από την προηγούμενη φορά. Οι πυροσβέστες είναι μέχρι να λιώσει η φόρμα. Τι άλλο λέει. Φυσικές και χημικές ιδιότητες. Εδώ οι κύριοι που αφισβητούν κάποια πράγματα, να μάθουν και λίγο που σκάει, που δεν σκάει και τέτοια πράγματα. Μορφή υγρό. Χρώμα άχρωμο. Οσμή αρωματώδης οσμή. Μυρίζει και λουλουδάκι. Σημείο τήξης στους μείον 13,2 βαθμούς Κελσίου. Σημείο βρασμού στα 143 βαθμούς Κελσίου. Εκεί έπιασε 1200 βαθμούς. Σημείο ανάφλεξης. Προσέξτε με λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε είναι 90 βαθμοί Κελσίου. Στην αρχή. Μετά παρατεταμένα ανεβαίνει μέχρι τους 180. Αυτό που είναι ασφάλειας. Έτσι, λοιπόν. Όρια έκρηξης στο 8% της πίεσης. Πίεση ατμού 821 ατμόσφαιρες. Πυκνότητα 870 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο. Υδατοδιαλυτό. Και εξόδες. Να δούμε τι άλλο έχουμε να πω. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων. Η επαφή με ισχυρά αντιοξυδιωτικά, υπεροξίδια και χρωμικά δύναται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Συνθήκες προς αποφυγή. Είναι δυνατόν να αναφλεχθούν με τη θερμότητα, με το σπινθήρα, με τη φλόγα ή με το στατικό ηλεκτρισμό, αυτό που είδατε, το τόξο. Το τόξο. Μη συμβατά υλικά. Ένα μείγμα με νητρόδι ή άλλα ισχυρά οξυδοτικά ενδέχεται να δημιουργήσει εκρηκτική μάζα. Ξέρετε ποια είναι τα οξυδοτικά? Χλωρικά άλατα, υπερχλωρικά άλατα και υγρό οξυγόνο. Αν πίσω ακριβώς, που αυτό ακόμα δεν μας το έχουν πει, υπάρχουν μπουκάλες υγρού οξυγόνου ή πεπιεσμένες μπουκάλες με την πύρα, τότε γίνεται η αντίδραση, όχι από την πύρα, αλλά από τις ιδιαιτερότητες του ξυλολίου. Καμία αποσύνθεση, έχει πάλι τα όρια τις τοξικολογικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι με 35 γραμμάρια στα εργαστήρια πέθανε αρουραίος. Είναι ενδείξει. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, προκαλεί σοβαρό οφθαλμολογικό ερεθισμό και είναι μη ταξινομημένος καρκινογενής παράγοντας και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Να πάμε λίγο παρακάτω. Έχουμε ακόμα. Θα σας ξετινάξω.
ό,τι λέω κουμπώνει με αυτά που έχω πει το Μάρτιο και αποδεικνύει ότι πραγματικά μεταφέρθηκε κάτι το οποίο πρέπει να τους δουν, να τους πιάσουν όλους για λαθρεμπόριο. Γιατί μεταφέρθηκε ξυλόλιο που χρησιμοποιείται στην όθευση των καυσίμων. Ανθεκτικότητα στα 80 γραμμάρια ουσίας δημιουργείται τοξικός ερεθισμός. Η υψηλή κινητικότητα στο έδαφος, άρα εις δέη μέσα στο έδαφος, και αποτέλεσμα της αξιολόγησης για τη βιοσυσσόρευση δεν εμπλουτίζεται σε οργανισμούς. Τώρα, να σας πω κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι του κράτους μετά το ατύχημα, αλλά ο αγοραστός έβαλε το τσιμεντέκι του. Συλλέξτε και διαθέστε τα απόβλητα σύμφωνα με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία. Λέει τοπική ισχύουσα νομοθεσία, μαζέψτε και ρίξτε τσιμέντο πάνω από τις άρκες των νεκρών που έχει και ξυλόλιο. Μην αδειάζετε στην αποχέτευση. Καθαρίστε αμέσως τις διαρροές και απορρίψτε τα απόβλητα με ασφάλεια. Επικίνδυνο απόβλητο. Να αποφευθεί κάθε άδειασμα του υλικού σε λίμματα, εξουδετερώς μέσω καύσεως, σε περισσότερο από 1200 βαθμούς Κελσίου, ό,τι ακριβώς έγινε στο τροχαίο, στο δυστύχημα. Να δω και τι άλλο υπάρχει. Α, και υπάρχουν μετά οι κατηγορίες, οι οποίες κατηγορίες αυτές είναι αυτές οι ενδείξεις, αυτά τα κόκκινα τριγωνάκια που υπάρχει στα πλάγια, τα οποία σύμφωνα με διάφορους κανονισμούς ασφαλείας είναι επικίνδυνο στη μεταφορά. Θεωρείται ότι έχει ταξινόμηση F1, άκρος επικίνδυνο, και επιπλέον πληροφορίες πρέπει να περιορίζεται να μπαίνει σε σύραγγα, και υπάρχουν ειδικές οδηγίες συσκευασίας για τα επιβατικά αεροσκάφη και για αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου. Η IATA δηλαδή έχει κάνει ειδικές συνθήκες. Οι ακόλουθοι κανονισμοί εμπίπτουν στο νομικό χαρακτήρα, νομοθετικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το παράρτημα 17 του κανονισμού 1907 του 2006. Αυτό εμπίπτει στις κατηγορίες. Υγρές ουσίες ή μείγματα που θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την οδηγία ή ανταποκρίνονται στα κριτήρια οποιαδήποτε από τις παρακάτω τάξεις και πρέπει να προσέχονται κατά τη μεταφορά. Ή ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως έφλεκτα αέρια, εκρηκτικά, έφλεκτα υγρά κατηγορίας, ουσίες και μείγματα που ελκύουν και εκλείουν έφλεκτα αέρια και παράλληλα μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Είναι οι περιπτώσεις 3 και 40 του παραρτήματος 17 του κανονισμού 1907-2006 του επωνομαζόμενου PITS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, υπάρχουν και τοπικές διατάξεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, οι οποίοι είναι οι κανονισμοί 1272-2008, 1907-2006 και 605-2014 με τις αναθεωρήσεις. Τέλος, και φτάνουμε στο τέλος όλα αυτά, υπάρχουν οι λεγόμενες άλλες πληροφορίες, οι οποίες άλλες πληροφορίες τις είπαμε ήδη, που είναι τα ΙΤΑ, και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία συμπίπτουν σε αυτό, τα οποία ολοκληρώνουν το δυστύχημα. Οξία τοξικότητα, κίνδυνος από αναρρόφηση, σοβαρή οφθαλμολογική βλάβη, έφλεκτα υλικά παύλα εκρηκτικά, διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος κατηγορίας 2, ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους μετά από επανελειμμένη επίθεση και ειδική τοξικότητα σε όργανα στόχους ύστερα από μια εφάπαξ έκθεση κατηγορία 3, ερεθισμός της αναπνευστικής οδού, ερεθισμός των οφθαλμών. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Οι επιστήμονες του χημείου του κράτους κάναν τη δουλειά τους και έστειλαν στην Επιτροπή την απόδειξη ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι χημικό, διαβρωτικό και κατά δεύτερη έκφανση και εκρηκτικό. Έκανα μια έρευνα αγοράς και βρήκα ότι η ξυλόλη σε συσκευασία 2,5 λίτρων κοστίζει 33 ευρώ και 50 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Η συσκευασία είναι 2,5 λίτρα, είναι σε ένα ειδικό μπουκάλι που έχει επισήμανση πάνω και κόκκινο καπάκι. Έτσι, έχω και τη φωτογραφία, αλλά επειδή είναι εμπορικό προϊόν, δεν θέλω να το σηκώσω πάνω, μην πει κάποιος ότι κάνεις claim το δικό μου το προϊόν. Τι αποδείχθηκε από όλο αυτό το μεγάλο το συμφερτό που σας διάβασα αυτά τα πράγματα? Ότι πράγματι επιβεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει κάτι το οποίο ήταν εκρηκτικό και έσκασε. Δεν ήταν ούτε το φρέον, δεν ήταν ούτε τα υγρά, αλίμονο αν τα υγρά
σκάγανε τέτοια πράγματα. Φανταστείτε πόσα αυτοκίνητα τρακάρουνε. Θα είχαν σκάσει τα υγρά. Υπάρχει μια συγκάλυψη. Και η συγκάλυψη αυτή επεκτείνεται σε πολλούς ορίζοντες. Ακόμα δεν ξέρουμε η κοπέλα αν έχει βρεθεί αυτή η Ευλαμπία, όπως λεγόταν αυτό. Έχει έρθει σε επαφή μαζί μου μια κοπέλα τώρα, λόγω κάποιων προσωπικών προβλημάτων που είχα, δεν έχω έρθει σε επαφή μαζί της. Θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή μαζί της. Αυτή που λέει, που την πετάξαν έξω από την ομιλία του Μητσοτάκη. Θα προσπαθήσω να έρθω σε επικοινωνία αυτές τις μέρες. Είναι ενδιαφέρον να μας πει κάποιος μάρτυρας κάποια πράγματα για το δυστύχημα. Σε όσους με χλεβάζουν και προσπαθούν να με αποδομήσουν, τους αφήνω παγερά αδιάφορος είμαι αυτά. Το ότι επιβεβαιώνομαι, εγώ έχω δύο λέξεις. Αυτές οι λέξεις τις κάνω και στη ζωή μου. Επιμονή και υπομονή. Με επιμονή σας έφερα τα στοιχεία και σας τα είπα από την πρώτη στιγμή. Με επιβραβεύσατε, σας λέω 5.000 άτομα μπήκαν σε 10 μέρες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι ανακόλουθος. Η Επιτροπή με επιβεβαίωσε. Όσοι προσπαθούν να πάρουν τώρα λάμψεις και να κάνουν τρίλεπτα και δίλεπτα για να πούνε ότι τα είχαμε πει εμείς, θεία δίκη είναι το εξής, ότι τα γραπτά μένουν. Πηγαίνετε 28 Φεβρουαρίου με Μάρτιο στο playlist Διαβαίνοντας τον Οπέα Τραπώ και δείτε τις εκπομπές αυτές και θα δείτε τι έλεγα. Έτσι. Το πόλεμο που δέχομαι το ξέρω. Εγώ αντέχω. Και για το δάσος και για τη χθεσινή εκπομπή που έγινε χαμός και η προχθεσινή, συνεχίζω και έχω απειλές. Εδώ είμαι εγώ, εδώ, μαζί σας, ούτε βήμα πίσω, σταθερά, για να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω τίποτα να κερδίσω, είμαι ένας από εσάς, είσαστε το ίδιο με μένα, κανένας παραπάνω, κανένας παρακάτω, είμαστε όλοι Έλληνες και προσπαθούμε για το κοινό καλό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.